επόμενη είναι η γραμματέα Αλφα Πειραιά Σωτηρία Τζάκονα, η οποία θα προλογίσει τον Γιάννη Κουτούλη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψηνή μας εκδήλωση. Στο βήμα ακολουθεί ο Γιάννης Κουτούλιας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τοπική αυτοδιοίκηση, τα προβλήματά της και τις προτάσεις του ποταμιού Σαθά. Ο Γιάννης εργάζεται ως αρχαιολόγος φροντιστής στο Μουσείο της Ακρόπολης και ως εκπαιδευτικός. Είναι υπεύθυνος στο Διατάφτα, στον τομέα εσωτερικών, έχει πολυετή πείρα στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και έχει διατελέσει Δημοτικό Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δήμο Εγάλεων. Παρακαλώ. Και να σε ευχαριστήσω που είσαστε όλοι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πολύ εύκολα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος πώς ένας άνθρωπος του πνεύματος της εκπαίδευσης βρέθηκε να μπλέξει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η απάντηση είναι για μένα πάρα πολύ εύκολη. Είμαι αρκετά τοπικιστής, αγαπάω πάρα πολύ την περιοχή μου. Δεν έφυγα ποτέ από το Εγάλεο. Εκεί μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί ζω. Εκεί είναι και η επιχείρηση που έχω εκτός από την άλλη μου δουλειά. Άρα λοιπόν, βλέποντας πάρα πολλά στραβά, ας το πούμε έτσι, θεώρησα ότι θα έπρεπε να προσφέρω στο βαθμό που μπορούσα στην πόλη μου. Άρα λοιπόν η μικρή μου θητεία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι εκλεγμένος, δεν έθεσα υποψηφιότητα, στην προηγούμενη όμως θητεία πέρασα από τη διοίκηση με τα μπούνια που λέμε. Δηλαδή εντεταλμένος πολιτισμού και μετά τη δήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού. Άρα είδα αρκετά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πως λειτουργεί η αυτοδιοίκηση. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους Δήμους. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για τους Δήμους και λιγότερο για την περιφέρεια, γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε πιο κοντά στο ΣΟΤΑ από το βαθμό και όχι ΒΙΤΑ, που είναι οι περιφέρειες. Και αυτό που θα έλεγα ότι με το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε είναι ότι ενδεικτικά έχω βάλει εδώ κάποιους Δήμους οι οποίοι είναι στο κόκκινο. Να ξέρω ότι οι περισσότεροι Δήμοι εδώ και 4 χρόνια περίπου από τη στιγμή που άρχισε δηλαδή ο Καλλικράτης να είναι ενισχύ, είναι στο κόκκινο. Χαρακτηριστικά υπάρχουν, βλέπετε, είναι οι πιο κόκκινοι Δήμοι βάσει στοιχεία του 2013. Δήμοι Αττικής, Δήμοι Περιφέρειας, Μακεδονίας κτλ. Στο κόκκινο σημαίνει οικονομικά πολλά χρωστούμενα και επίσης πολλές τρύπες ανοιχτές, οικονομικές κυρίως. Ποια είναι όμως τώρα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι? Πρώτα απ' όλα, οι πόροι πλέον είναι ελάχιστοι. Για όσους ξέρουν λίγο από Δήμους, θα ξέρετε πλέον ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι περίφημοι ΚΑΠ και οι ΣΑΤΑ, έχουν μειωθεί. Λοιπόν, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Άρα, ποια είναι τα βασικά έσοδα των Δήμων? Η ΔΕΗ, τα περίφημα τα πρωτοτικά, και επίσης ό,τι μπορεί να πάρει ένας Δήμος από πρόστιμα, από κλήσεις ή επίσης από τραπεζοκαθίσματα κτλ. Άρα, οι πόροι είναι πάρα πολύ μαζεμένοι, πάρα πολύ λίγοι. Έλλειψη προσωπικού και υποστελέχωση προσωπικού τώρα τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μεγάλη αδυναμία στους περισσότερους Δήμους. Αν νιώθεις ότι σκυρίζει, να αλλάξεις το λόγο. Πώς το νιώθεις, θα θέσω. Δεν το διαλαμβάνω. Λοιπόν, κάτω κάτω κάτω. Καλά. Δεν ακούγεται σου μια κομμάτια. Σε μας ακούγεται. Α, ακούγεται. Θα προσπαθήσω καλύτερα, νομίζω. Λοιπόν, αυτό που έλεγα, αυτό που ουσιαστικά... Ήταν καλύτερα πριν. Το προηγούμενο ήταν καλύτερα. Πάνω στο προηγούμενο, ας δούμε εκεί που είχα μείνει λοιπόν είναι στο προσωπικό. Το προσωπικό είναι πλέον ελάχιστο στους περισσότερους Δήμους, γιατί ξέρετε ότι άρχισε να ισχύει ο περίφημος νόμος του 1 προς 5, στην ουσία έγινε 1 προς 10. Άρα για 10 αποχωρήσεις έχουμε έναν εργαζόμενο να προσλαμβάνεται και επίσης αυτό που χαρακτηρίζει τους περισσότερους Δήμους είναι ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Άνθρωποι προσλαμβάνονταν στο παρελθόν χωρίς καμία εξειδίκευση και αυτό το πληρώνουν οι Δήμοι πλέον.
Επίσης έχουμε μια τεράστια δυναμία, το βλέπετε όλοι, κάλυψη των βασικών αναγκών των δημοτών, ειδικά στο πλαίσιο της καθαριότητας, της πρόνοιας, αλλά και σε δευτερεύουσες για πολλούς ανάγκες των δημοτών, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο πολίτης, ο δημότης καλύτερα να πληρώσει αρκετά χρήματα συνήθως για να συμμετάσχει. Και τέλος, στα προβλήματα έχουμε το πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα, που είναι η εξάρτηση από την πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μια τεράστια κρούστα, ας το πούμε έτσι, που δύσκολα σπάει, εξάρτησης από τους πολιτικούς, ας πούμε, και τους περιφερειάρχες, που είναι η αμέσως επόμενη από τους δημάρχους, πολύ περισσότερο όμως από τους βουλευτές και από τους υπουργούς. Όλοι θέλουν να έχουν καλούς πελάτες στους δημάρχους. Αν δεν είσαι καλός πελάτης να τον υποστηρίξεις, ουσιαστικά χάνεις την εύνοια του. Τώρα, ποια είναι η θέση του ποταμίου σε σχέση με όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε δηλαδή με το τι το ποτάμι πρεσβεύει. Το ποτάμι ουσιαστικά έχει ένα όραμα και σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτα απ' όλα αποζητά και επιθυμεί μια ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση με κύριο άξονα την καινοτομία. Άρα λοιπόν καινοτόμες ιδέες θα έρθουν και σε λίγο θα ακούσετε και κάποιες προτάσεις. Δήμους και περιφέρειες λοιπόν μακριά από κύριους συμφερόντων πρέπει να σπάσει αυτό το πελατειακό σύστημα. Ας πούμε μια πρόταση που έχει πέσει και είναι προς διαβούλευση. Είναι οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι που εκλέγονται, ενώ όχι οι υποψήφοι που δεν εκλέγονται, οι δήμαρχοι που εκλέγονται και οι αντιδήμαρχοι τους, να μπορούν για 2 πενταετίες, πλέον και 5 ετών η θητεία τους, να μπορούν να είναι στη θέση αυτή, να μην μπορούν να ξαναβάλουν όμως για 3η φορά, να υπάρχει παύση και μετά, αν το επιθυμούν, να επανέλθουν. Αυτό έχει ένα ρίσκο μεγάλο που είναι ότι χάνεις πιθανότατα έναν καλό δήμαρχο, από την άλλη όμως εκεί κλείνεις τον δρόμο στα συμφέροντα και προς πολιτικούς, αλλά αν θέλετε και προς αρκετούς μαγαζάτορες που επίσης δημιουργούνται πελατειακές σχέσεις, όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν συμφέροντα. Από εκεί και πέρα θέλουμε αποτελεσματικές τοπικές αρχές που να υποκαλύπτουν λοιπόν τα προβλήματα και τις ανησυχίες των δημοτών, δηλαδή να αισθάνεται και όπως λέω και πιο κάτω, πόλης τελικά να έχεις τη χαρά και να αισθάνεσαι υπερηφάνεια που ζεις μέσα σε αυτές, πράσινες, εναλλακτικές, όμορφες, βιώσιμες πόλεις, οι οποίες θα μας κάνουν πραγματικά χαρούμενους και εμάς και τα παιδιά μας που θα ζουν σε αυτές. Οι προτάσεις τώρα που είναι προς διαβούλευση. Σίγουρα χρειάζεται οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, κυρίως ως προς τους ιδίους χώρους. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί πραγματικά η φόρμουλα, οι Δήμοι να έχουν έσοδα πολλά από κλήσεις που έλεγα πριν, από πρόστιμα, από τα μαγαζιά που συνήθως δεν πληρώνουν ή σίγουρα δεν πληρώνουν τα πρόστιμα. Ας πούμε, όσοι πάλι λίγο ξέρετε από την τοπική αυτοδιοίκηση, παίρνει ένα κατάστημα άδεια για 10 τραπεζοκαθίσματα, βγάζει 40, είτε το πρόστιμο κόβεται, μάλλον αν το πρόστιμο κόβεται συνήθως δεν πληρώνεται και από εκεί δημιουργούνται, ας πούμε, δημιουργείται έλλειμμα στα οικονομικά του Δήμου. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει έλεγχος, έχει ξεκινήσει ο Καλλικράτης, ένα από τα καλά που έκανε, ήταν ότι θέσπισε αυστηρούς ελέγχους σε σχέση με τα οικονομικά των Δήμων. Βέβαια, με πολλά προβλήματα, όμως ο στόχος που πρέπει να γίνει η πράξη, το ποτάμι πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό, ο στόχος πρέπει να είναι οπωσδήποτε μία αυστηρή ανεξάρτητη αρχή, η οποία να ελέγχει τα οικονομικά για να φύγουμε από αυτόν τον κλειό της σπατάλης ή της κακοδιαχείρισης. Και πάλι ίσως κάποιοι να γνωρίζετε ότι βγαίνουν στο προσκήνιο ιστορίες, ας πούμε κάποια σκάνδαλα για δώρα που κάποιοι δήμαρχοι έκαναν και εγώ δεν ξέρω τι. Συνήθως αυτό είναι ένα κόλπο, το να καλύψω κάποια έξοδα βάζοντας τον προϋπολογισμό, ας πούμε, σε έναν άλλο κωδικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει να υπάρχει το ποτάμι, δηλαδή το πρεσβεύει πάρα πολύ αυτό. Οπότε διαφάνεια και δημοσιοποίηση στα πάντα, τα δημοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα να καλύπτονται διαδικτυακά, να υπάρχει η έγκαιρη δημοσιοποίηση των θεμάτων, αλλά και η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης των δημοτών, ένα περίφημο ή δήμος που θα πρέπει να γίνει πράξη, και σιγά σιγά κλείνοντας, να υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός
και η στοχοθεσία, ας πούμε, στην πρόσληψη προσωπικού που λέγαμε πριν, δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά της κάθε τοπικής αρχής σε σχέση με το ποιο είναι το προσωπικό που απαιτείται να εργάζεται στο Δήμο. Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι Δήμοι, παρά τα οργανόγραμματά τους, δεν το έχουν καταφέρει. Επίσης κάτι που το ποτάμι πιστεύει, κάτι στο οποίο πιστεύει πάρα πολύ το ποτάμι, είναι η διερεύνηση από την πλευρά των αιρετών και των ανθρώπων που δουλεύουν δίπλα τους ως εντεταλμένοι όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή όποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αρκετό χρήμα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα που την έχετε για τέτοια προγράμματα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους Δήμους, γιατί χρειάζονται συμπράξεις με άλλους Δήμους, με άλλους φορείς, άρα βοηθάει και στην εξωστρέφεια των Δήμων που αρκετοί από αυτούς είναι εξωστρεφείς. Και τέλος, αξιοποίηση του προσωπικού, εδώ είναι ίσως το πιο σκληρό, είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Η Δήμη ήταν ένας τεράστιος αγωγός κάλυψης συμφερόντων και, ας το πω έτσι όπως το λέμε λαϊκά, δυσματικών τοποθετήσεων ανθρώπων. Όταν από εδώ και πέρα, δηλαδή μας φέρει το ποτάμι, οποιαδήποτε πρόσληψη πρέπει να γίνεται στοχευμένα και με βάση την εξειδίκευση ενός ανθρώπου και τις πραγματικές ανάγκες που υφίστανται στο Δήμο. Δεν μπορεί να προσλαμβάνεται κάποιος ως οδοκαθαριστής να βρίσκεται στο γραφείο του Δημάρχου μόνο και μόνο επειδή τον ξέρει πολύ καλά ή τον ψήφισε μαζί με την οικογένειά του, που αυτό πάει ντόμινο στις επιπτώσεις. Λιγότεροι οδοκαθαριστές στους δρόμους, περισσότεροι στα γραφεία, πολλοί εκ των οποίων δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε καν τον υπολογιστή. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Και κλείνοντας πια, το ποτάμι δεν θεωρητικολογεί, προτείνει πράγματα που σίγουρα θα έχουν το τελικό αποτέλεσμα, θα είναι να τονωθεί η ζωτική σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στο Δήμο. Μην ξεχνάμε καθόλου ότι το περίφημο τετράγωνο στο Δήμαρχο είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας σε εκείνον πηγαίνουν σαν δημάρχους για τα προβλήματά μας, άρα θα γίνει πιο ζωτική η σχέση. Θα υπάρχουν οι δικλείδες για τη δημιουργία όμορφων πόλεων, όπως είπαμε πριν, και επίσης πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οπωσδήποτε οι προτεραιότητες και των εκλεγμένων, αλλά και όλων των γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ή ως εργαζόμενος θέλεις να δουλεύεις για το Δήμο σου ή όχι, είναι απλό, ή ως δήμαρχος πολύ περισσότερο πρέπει να δουλεύεις για το Δήμο σου και όχι απαραίτητα ο στόχος σου να είναι να γίνεις μετά περιφερειάρχης ή βουλευτής. Ίσως στο μέλλον να μπορέσει να προκύψει, όμως πρέπει να μας πείσουν, όπως καταλαβαίνετε, ότι ο βασικός του σκοπός είναι η πόλη. Και τέλος, το ποτάμι επιθυμεί να ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό. Πρεσβεύουμε τη δημιουργία ενός στρατού, σε εισαγωγικά αν θέλετε, νέων ανθρώπων, οραματιστών, που θέλουν να ζουν στις πόλεις τους και να, όπως είπα πριν, να αισθάνονται υπερήφανοι και αυτοί θα διαμορφώσουν από μόνοι τους το πολιτικό σκηνικό του μέλλοντος. Και πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να πω ότι πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Διατάφτα στο κομμάτι εσωτερικών στο μέσο εσωτερικών που εγώ συντονίζω, γιατί έχουν κάνει ήδη μια πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά. Είναι άνθρωποι, είναι πείρα. Εγώ απλά συντονίζω αυτό το κομμάτι, δεν είναι δικό μου, είναι δουλειά συλλογική και ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση να μας βάλει τα γυαλιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν μπορείτε, πείτε μας το όνομά σας, την ιδιότητά σας. Είμαι ο Βίλης Πέτρος και είμαι συντονιστής του Φιλή. Το μικρόφωνο κλειδά, όχι. Εντάξει, δεν με ακούτε, δεν ακούτε. Ακούγεται πίσω. Καλά. Λέγομαι Βιβίλης Πέτρος και είμαι συντονιστής του Καλνίου στην Φιλή. Η ερώτηση είναι η εξής. Είπατε για ελεγκτική αρχή. Πώς την εννοείτε αυτή την ελεγκτική αρχή, γιατί έχουμε πήξει στις ελεγκτικές αρχές. Μπορώ να σας πω και ειδικά για τους Δήμους, θεωρώ κάτι το οποίο δεν υπόθηκε, ότι είναι χωρίς διαφθοράς, σύμφωνα με τον ελεγκτή δημόσιας διοίκησης, είναι η διαφθορά είναι υπαριθμόν ένα, υπάρχει ένα πρόβλημα μάλλον στους Δήμους
Και ακριβώς επειδή υπάρχουν ένα σωρό ελεγκτικές αρχές, δηλαδή κανονικά έπρεπε να ελέγχονται σύμφωνα με τον Καλλικράτη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ούτε καν έχει δημιουργηθεί ο φορέας ελέγχου των Δήμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ελέγχονται από την περιφέρεια. Ελέγχονται από την δημόσια διοίκηση, από τις αρχές δημόσιας διοίκησης και ελέγχονται και από αρκετούς ελεγχτές στο τέλος κάθε κρίσης. Λοιπόν, πιστεύω ότι επειδή δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από άλλη μια αρχή, εκτός αν καταργηθούν όλες οι άλλες και δημιουργηθεί μία. Σίγουρα εγώ μίλησα για σπατάλη και κακοδιαχείριση που θα μαζευτεί με αυτό το πράγμα. Εκεί μέσα ουσιαστικά μπαίνει και το θέμα της διαφθοράς. Είναι αλήθεια ότι υπερβολικά πολλά σκάνδαλα έχουν έρθει στην επιφάνεια. Πολλά, γι' αυτό είπα μάλιστα και το παράδειγμα για να καταλάβουν και όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση ότι πολλά είναι πραγματικά και κάποια άλλα είναι και λίγο φτιαχτά επειδή πουλάνε. Εμείς θεωρούμε ότι σίγουρα η δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή από τους, ας πούμε, την εποπτεία, την ελεγκτική που υπάρχει, ούτε το ελεγκτικό συνέδριο λειτουργεί σωστά, ούτε οι επίτροποι γίνονται, ας πούμε, στέλνεις κάτι στον επίτροπο ή στην επίτροπο και κάνει μήνες για να σου δώσει το πόρισμα. Σίγουρα όλο αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει, να γίνει μια άλλου είδους, ίσως ας πούμε, ένα σώμα τύπου ορκωτών λογιστών που θα μπει σε μια φόρμουλα όλο αυτό και θα είναι, αν όχι εξειδικευμένο για κάθε Δήμο, αλλά για κάποιους Δήμους της ίδιας περιφέρειας θα μπορούσε να δώσει λύσεις πιο άμεσα και όχι ένας άνθρωπος. Γιατί όλο το πρόβλημα το ξέρετε προφανώς αφού βλέπω ότι έχετε κάποιες περισσότερες γνώσεις, ότι το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όταν έχεις έναν επίτροπο, εμείς το ζήσαμε ας πούμε, έτσι, είχαμε μια επίτροπο για όλα τα δυτικά προάστια. Δεν υπήρχε περίπτωση όσο ανθρώπους που να έχει γύρω, γιατί όταν μιλάμε για την επίτροπο, μιλάμε για θέματα και οικονομικά αλλά και νομικής φύσεως, γιατί ποτέ δεν είναι μόνο οικονομικά. Μπαίνουν και διάφορες νομικές παράμετροι, καλή, δηλαδή ψάχνουν και άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν πλησιεύει πάρα πολύ. Άρα πρέπει να γίνει μια καινούργια αρχή με τελείως άλλη πνοή και με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν και άλλες δυνατότητες. Για να καταργηθούν όλες οι υπόλοιπες. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται γιατί διαφορετικά δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα. Αυτό που γίνεται τώρα μπλέκουν οι αρμοδιότητες μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα ακόμη και στο ό,τι έχει να κάνει με την άσκηση ελέγχου. Με, και πολλοί άνθρωποι επίσης να ξέρετε ότι έχουν άρνηση, εγώ το έζησα τουλάχιστον όσο ήμουν αντιδήμαρχος, να καταλάβουν τις αλλαγές του Καλλικράτη. Δηλαδή έχουν θέμα. Δεν θέλουν να δουλέψουν παραπάνω. Ένα σωρό πράγματα. Άρα άλλο είδος άνθρωποι με άλλη οπτική και με άλλη προοπτική. Στο Δήμο σας δημοσιεύατε οικονομικές καταστάσεις. Ναι. Τον Δήμο Φιλής δεν έχουν δημοσιεύει. Είναι και νομίζω ότι είναι από τους Δήμους. Εμείς ευτυχώς, βέβαια πάλι όπως ξέρετε τώρα θα μιλήσω επειδή εμπειρικά ξέρω πάρα πολύ καλά το Δήμο μου. Έτσι. Φανταστείτε ότι είχαμε μια τεράστια ψαλίδα στα χρωστούμενα. Η προηγούμενη διοίκηση ας πούμε έλεγε 40, εμείς λέγαμε 80 εκατομμύρια πάντα ευρώ, έτσι. Και δεν ήμασταν καν στο κόκκινο, έτσι. Φανταστείτε για τους Δήμους οι οποίοι είναι στο κόκκινο για πόσα εκατομμύρια μιλάμε τώρα. Εκεί υπήρχε και σώμα αρκωτών λογιστών, κάθε χρόνο γινόταν, απλά πάντα η διαφορά είναι σαν τα φοιτητικά αποτελέσματα, θυμάστε οι παλιοί, έτσι γίνεται και εκεί, δηλαδή εσύ λες αυτά, οι άλλοι λένε άλλα. Μόνο λίγο σύντομα για να μην χάσω. Σούπι Ζαχαρίας, είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Κερατσίνη. Δήμο Κερατσίνη, τώρα πέτσο να μην. Κοιτάξτε, την αυτοδιοίκηση, την βαραίνουν δύο πράγματα. Το ένα κεφάλαιο είναι αυτό που παρουσιαζόταν εκεί έξω, δυσκολία προσωπικού ή μείωση των πόρων κτλ. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο. Και αυτό όμως θέλει ένα ψάξι και έναν ορθολογισμό. Σε λίγο έχουμε δημοτικό συμβούλιο για τον προϋπολογισμό. Κοίταγα τα έξω από τα περισσότερα και τον προηγούμενο χρόνο. Σε συνθήκες κρίσης οι απευθείας αναθέσεις του Δημάρχου ήταν ύψους ενός εκατομμυρίου. Για να μιλάμε τα 24 για τα γνωστά. Επίσης, θα σας κάνω έτσι σε μισό λεπτό μια χρονική αναδρομή. 1994, το Κερατσίνι μόνο του, 250 εργαζομένοι. Ήτανε όλοι. Ήταν στους 10 Δήμους
που εθεωρείται καλό στα οικονομικά, στα έργα υποδομή που τρέχανε και στην δραστηριότητα, στην παιδεία, στον πολιτισμό, ξέρω εγώ, σε όλο αυτό το κοινωνικό τομέα, α το πούμε έτσι. 2002, 900. Αν κάποιο κοίταγε ενδιάμεσα, μήπω αυτό το πράγμα πήρε πολλέ αρμοδιότητε και χρειαζόταν ο τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό, θα βλέπω ότι μεταφερθήκαν οι παιδικοί σταθμοί. Χ τον αριθμό, άντε άλλα 100 άτομα. Θέλω να πω ότι όλο αυτό, επειδή οι οργανισμοί που υπάρχουν σήμερα είναι κοροϊδία. Όπως και των Υπουργείων και στους Δήμους, στην Ελλάδα ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο. Φουσκωνόψαν για πολλά, γίνονται οι διορισμοί. Το δεύτερο μεγάλο πράγμα είναι ότι η αυτοδιοίκηση το θέλει, δεν το θέλει, κουβαλάει και μια αναξιοπιστία. Είναι κομμάτι του πολιτικού σύστηματος. Δήμαρχοι, είπε κάτι πριν, εγώ νομίζω ότι έχει αντιστραφεί. Παλιά οι δήμαρχοι κοιτάγαν να είναι κολλητοί βουλευτών. Τώρα οι βουλευτές επειδή δεν μπορούν να κάνουν σφαίρια και ήταν να βάλουν κανένα διμηνίτη μέσω των δημάρχων ή κτλ. Έχει αντιστραφεί, έχει ισχύ ο δημάρχος σήμερα. Λοιπόν, ας κλέβονται και ας κλεγόμαστε οι χαιρετοί όλοι. Κουβαλά λοιπόν μια αναξιοπιστία. Μια έρευνα πριν ένα μισό χρόνο έδειχνε ότι το 85% απαντούσε σε δείγμα 2000, μπορεί να σας στείλω κιόλας, ότι υπάρχει αναξιοπιστία, διαφάνεια, διαφθορά στους δήμους. Άρα εκεί φαινόταν. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση στην ουσία του όρου όπως τουλάχιστον τη συζητάγαμε κάποτε και θα φτιάξουμε κάτι καινούριο και μάλιστα στο μυαλό μας είχαμε ότι θα φτιάξουμε και κάτι πιο υγιές από τη λειτουργία του κράτους. Που ήταν συγκεντρωτικό, πελατειακό, υπερδιοκομμένο, δεν είναι αυτά λέγαμε. Αυτό έγινε η αυτοδιοίκηση. Είναι μια βαθμίδα διοίκησης κακέκτυπο του κράτους και συχνά πιο δύσκολα ελέγξιμη. Ωραία. Μια κουβέντα μόνο. Ο Καλλικράτης πήγε να κάνει αλλαγές. Εμένα η γνώμη είναι ότι πρέπει να τεθεί θέμα νέου νόμου. Ο κόσμος αυτοδιοίκηση τότε αντέδρασε μην ενωθούν δήμοι. Όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα είχαν ιστορία, άρα μην ενωθούν. Εκεί όμως υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που επικεντρώνει σε ελέγχους που κάνει τη δουλειά του Δήμου αναποτελεσματική τελικά. Εμένα η γνώμη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαφάνεια σε Δήμους αν σε ένα νόμο δεν μειωθούν οι αρμοδιότητες του Δημάρχου υπέρ πιο συλλογικών οργάνων, υπέρ του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέρ αρμοδιοτήτων επιτροπών ή του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλει αλλαγή ο εκλογικός νόμος. Θεωρούσα σαν βάση καλή ιδέα προσωπικά. Αλλιώς να εκλέγεται ο Δήμαρχος, αλλιώς να εκλέγεται η Δημοτική Συμβουλή, να δημιουργούνται αντίβαρα εξουσίες και ένα μεγάλο θέμα είναι αυτοδιοίκηση και κοινωνική πόρη, το τρίγωνο τα περιφέρεια της περιοχής και κοινωνική πόρη. Αυτά σαν τίτλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση? Ναι, είτε μας, πόσο μας. Λέγομαι Γραμματικοπούλου, είμαι πλειώτησα, έχω περάσει από τοπικά θεσμικά όργανα και υπήρξα και αιρετή στο Δήμο Πειραιά. Γεια σου Γιώργο. Θέλει απλά ένα συμπλήρωμα στα έσοδα των Δήμων. Θα ήθελα το ποτάμι να συμπεριλάβει ψητάλια, ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο και από το οποίο δεν εισοδεύει κανένα έσοδο Δήμος Πειραιά. Λιμάνι. Περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε, φορτώνονται, ξεφορτώνονται και οι όμοροι δήμοι, από εκεί η Κερατσίνη, η Δραπετσόνα, επίσης θα μπορούσε να έχει έσοδα. Και επειδή αυτά τα επικαλούμαστε αρκετά χρόνια και μέχρι σήμερα πιστεύω η καινούργια Δημοτική Αρχή να τα συμπεριλάβει, θα ήθελα όμως να τα έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το ποτάμι προτείνει κάτι πολύ σοβαρό, να δοθεί ο ένθια στου Δήμου. Το οποίο νομίζω ότι είναι. Το έλεγα τώρα. Άρα λοιπόν, έτσι νομίζω τελειώνοντα, εγώ να πω ότι μία από τι προτάσει που έχει γίνει είναι, αν όχι ο ένθια συνολικά, ένα μέρο των εσόδων του φόρου ακινήτων να πηγαίνει στου Δήμου. Όπως ας πούμε, υπάρχει και μια άλλη πρόταση που γίνεται σιγά σιγά, ίσως και ένα μέρος των τελών κυκλοφορίας, από τα έσοδα εννοώ των τελών κυκλοφορίας, από τη στιγμή που τα αυτοκίνητα επιβαρύνουν σίγουρα και τους Δήμους που χρειάζονται και χρήματα για την οδοποιία, ασφαλτόστρωση κτλ. Είναι πράγματα τα οποία
τα κλιμάκια, ας το πούμε έτσι, πλέον στο ποτάμι, τα ψάχνει. Εγώ να κλείσω λέγοντάς σας ότι κάτι που είναι έτσι λίγο χαριτωμένο, αλλά δείχνει και πώς λειτουργούσαν τα πράγματα, είναι μια ιστορία που βίωσα πραγματικά και έκανε τεράστια εντύπωση. Όταν ανέλαβα στο Δήμο, ξαφνικά βρέθηκα και όσοι ξέρετε πάλι, ο Δήμος Εγάλου είναι ένας μεγάλος Δήμος, μετά το Περιστέρι είναι από τους πολύ μεγάλους, άρα ένας όγκος τεράστιος. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ την ίδια μέρα είχα πάει το πρωί στην Δημοτική Βιβλιοθήκη για να δω τους εργαζομένους, το μεσημέρι χτυπάει το τηλέφωνο και είναι κάποια κοπέλα η οποία μου λέει: Γεια σας, είμαι η κυρία Τάδε. Λέω: Μάλιστα, μου λέει: Ξέρετε, δουλεύω στη βιβλιοθήκη. Λέω: Το όνομά σας δεν μου λέει κάτι, το πρωί είμαι στη βιβλιοθήκη. Μου λέει: Όχι, εργάζομαι στη βιβλιοθήκη. Λέω: Μάλιστα, τι ωράριο είσαστε. Μου λέει: Κολλάει. Λέω: Μάλιστα, όταν μάθεις το ωράριό σου, έτσι, ειδοποίησέ με για να ξέρω κι εγώ. Θέλω να καταλήξω λοιπόν με το ότι ήταν μια κατάσταση τραγική, έτσι, και όσοι έχετε περάσει από τους Δήμους καταλαβαίνετε τώρα με όλα τα προγράμματα, τα stage και με όλες αυτές τις ιστορίες τι συνέβαινε. Δυστυχώς αυτό ίσχυε, ευτυχώς εγώ πιστεύω ότι και εμείς στο ποτάμι αλλά και οι υγιείς πλέον πολιτικές δυνάμεις όσες, έτσι, θα παλέψουν πάρα πολύ για να εξαλειφθεί κυρίως η αδικία και η διαφθορά, γιατί είναι και άδικο αυτό. Κάποιος να μην εμφανίζεται στη δουλειά για την οποία πληρώνεται και κάποιος έξω να είναι άνεργος και να θέλει να δουλέψει και να μην μπορεί να βρει δουλειά. Επόμενος είναι ο Ελευθέριος Κεφαλιόγλου, τον οποίο προλογίζεται ο Τόνις Κούβας, συντονιστής Β' Πειραιά.